ξεκίνησαν οι εργασίες για την αφαίρεση των τμήματων του στεγάστρου του Παγκριτίου Σταδίου, τα οποία έχουν αποκολληθεί. Με τις εργασίες αυτές επίσης θα αφαιρεθούν και τμήματα τα οποία θα κριθεί ότι είναι επικίνδυνο να αποκολληθούν και θα γίνει και μια γενική εκτίμηση της κατάστασης του στεγάστρου. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να παραδώσουμε το στάδιο έστω σε τμηματική λειτουργία από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, ενδεχομένως και την ερχόμενη Τρίτη. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει να σχεδιαστεί και να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του στεγάστρου και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να το συνδέσουμε και με προσθήκες στο στάδιο οι οποίες σχετίζονται με την ενεργειακή του αναβάθμιση και για τις οποίες έχουμε τις σχετικές μελέτες. Όλα αυτά βεβαίως θα κριθούν και εδώ στο πεδίο και, και με βάση τα δεδομένα τα οποία θα συλλέξουμε σήμερα και από την Δευτέρα θα γίνει ένας συνολικός προγραμματισμός, αλλά αυτό γίνεται πάντα με την μέρημνα αφενός να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, διότι δεν πρόκειται να ρισκάρουμε απολύτως τίποτα, αφετέρου να παραδώσουμε και το στάδιο, το οποίο όντως χρειάζεται να παραδοθεί στο μέγιστο βαθμό και να λειτουργήσει. Όπως φαίνεται αυτή η λειτουργία θα γίνει τμηματικά και με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε στην ομαλότητα σε ό,τι αφορά το Παγκρίτιο στάδιο. Και όπως επίσης είναι δεδομένο ότι θα πρέπει ο Δήμος να επιστρέψει και στην πολιτεία και να επαναδιευθετήσει και τη σχέση του με την πολιτεία, διότι η πολιτεία είχε αναλάβει την δέσμευση να υποστηρίζει το Παγκρίτιο στάδιο. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη υποδομή και η δυνατότητα του Δήμου να την υποστηρίζει συνολικά είναι πεπερασμένη. Έχουμε και για τον λόγο αυτό ακριβώς επανεξετάζουμε και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από την πλευρά της πολιτείας και δεν έχουν τηρηθεί. Και ό,τι δεν έχει τηρηθεί θα πρέπει εφ' εξής να τηρείται για να μην πω και μάλλον θα το πω ότι και αναδρομικά θα επιδιώξουμε την ενίσχυσή μας για λόγους οι οποίοι τώρα έχουν γίνει τελείως προφανείς. Το βλέπουμε όλοι. Το στάδιο βρίσκεται σε μια τέτοια θέση που είναι πάρα πολύ εκτεθειμένο. Τουλάχιστον αυτό το οποίο μπορεί κανείς να πει είναι ότι και από αυτά τα οποία συμβαίνουν αποκτούμε και την εμπειρία έτσι ώστε ό,τι γίνει στο μέλλον να είναι περισσότερο διασφαλισμένο έναντι αυτών των καιρικών συνθήκων που είναι δεδομένα σε πάση περιπτώσει. Ο καιρός εδώ είναι αυτός που είναι, η έκθεση του σταδίου στις καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε αντίστοιχη θα πρέπει να είναι και η θωράκισή του για να αντέχει και να εξυπηρετεί τους Ηρακλειώτες. Χρειάζεται μια ριζική αναβάθμιση. Αυτό λέτε. Χρειάζεται μια συνολική αναβάθμιση θα έλεγα και θα πρέπει να εξυγχρονιστεί αυτό με βάση την εμπειρία μας και οι λύσεις τις οποίες θα δώσουμε να έχουν διάρκεια. Διότι δεν μπορούμε να επανερχόμαστε κάθε τόσο και να βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θεωρώ όμως ότι από όλες τις πλευρές τα αντανακλαστικά που επιδείχθηκαν ήταν καλά και πράγματι κάνουμε ό,τι μπορούμε στο συντομότερο δυνατόν χρόνο. Και στη συνεννόηση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ αποφασίσαμε να μπορούν οι αθλητές να μεταφέρονται δωρεάν προς το στάδιο Αρκαλοχωρίου για τους επικείμενους αγώνες στα μέσα Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά που συμμετέχουν στους αγώνες. Τα παιδιά που συμμετέχουν στους αγώνες θα μπορούν δωρεάν να μεταφέρονται από και προς το Αρκαλοχωρί. Για να κάνουν και τις προπονήσεις τους ή για τους αγώνες. Για τις προπονήσεις τους.